Σε μια κίνηση αγάπης και αλληλεγγύης προχώρησε ο Ρωτεριανός Όμιλος της Αλεξανδρούπολης, αφού γκραζόμενος στις ανάγκες των μικρών συμπολιτών μας, που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και που δεν μπορούν να απολαύσουν τη βόλτα τους στις Κούνιες, όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Η δωρεά αυτή σκόρπισε χαμόγελα και ικανοποίηση και όλοι όσοι βρέθηκαν στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας μίλησαν για μια πολύ γενναιόδορη απόφαση του Ρωτεριανού Ομίλου, που θα προσφέρει πολύ χαρά στους λιλιπούτιους δημότες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα επισήμως παραδίδουμε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης την ειδική κούνια ΑΜΕΑ, την οποία δορίζει ο Ρωτεριανός Όμιλος Αλεξανδρούπολης. Η ειδική κούνια αποτελείται από δύο ειδικές ράμπες και καροτσάκια, για καροτσάκια, για να φορτώνονται ειδικά μαξίδια που προορίζονται για άτομα με κινητικά προβλήματα. Αυτή η δωρεά γίνεται εις μνήμη 4 παλαιών Ρωταριανών, του κύριου Κουκουράβα, του κύριου Αγγελίδη, του κύριου Παναγιώτου και του κύριου Τσιτάκη. Και οι τέσσερις διακρίθηκαν στο παρελθόν για την έντονη κοινωνική δράση τους και προσφορά τους στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ρωτεριανού Ομίλου, όπως και τους φίλους του Ρωτεριανού Ομίλου, για τη συνεισφορά τους για την υλοποίηση αυτής της δράσης μας, και επίσης και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρωτεριανός Όμιλος προχωρά σε δωρεά. Ίσως είναι από τους λίγους συλλόγους που μέσα από τις δράσεις του προσπαθεί εμπράκτος να είναι κοντά στην κοινωνία και να προσφέρει όπως και όσο μπορεί. Μία δωρεά από το Ρωταριανό Σύλλογο με πάρα πολλά μηνύματα. Ο Ρωταριανός Σύλλογος είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει κλείσει περίπου 60 χρόνια ζωής, με πολλές κοινωνικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό, με ανθρώπους από όλους τους χώρους, τους κοινωνικούς, τους επαγγελματικούς και τους επιστημονικούς. Ένας χώρος ο οποίος πραγματικά είναι στολίδι για την κάθε κοινωνία. Και γιατί? Γιατί αν δει τις παρεμβάσεις που έχει κάνει, αν δει κανείς τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Ρωταριανός Όμιλος, θα διαπιστώσει ότι έχει κάνει δωρές προς το πολυκοινωνικό, προς το ΚΕΘΕΑ, προς το νοσοκομείο, προς το Δήμο τώρα και άλλες πολλές, τις οποίες βέβαια είναι, τις έχουν καταγεγραμμένες, καταχωρημένες στο αρχείο τους. Αλλά αυτή ιδιαίτερα εδώ η δωρεά τιμά τη μνήμη 4 ανθρώπων, όπως είπε ο Πρόεδρος, και βέβαια στέλνει ένα μήνυμα προς την κοινωνία και προς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να στηρίζουν και να νιώθουν μέλη της κοινωνίας, ότι βοηθάμε τους ανήμπορους ανθρώπους, ενισχύουμε όλες τις δομές για τα ΑΜΕΑ, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και μερικές χιλιάδες ευρώ πραγματικά δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει κοινωνική ευαισθησία. Το παιχνίδι για τα άτομα με αναπηρία είναι πολύτιμο και πολύ σημαντικό για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους, πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά στα παιδιά που τόσο πολύ ανάγκη το έχουν, και μάλιστα όταν αυτό γίνεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο, τότε όλοι μπορούν να βγουν κερδισμένοι, αφού ο ένας θα στηρίζει τον άλλον χωρίς διακρίσεις και διαφορές. Νιώθω πολύ συγκινημένη και πέρα από αυτό έχω την αίσθηση σήμερα ότι είναι πρωτοχρονιά. Και ο Άι Βασίλης μοιράζει δώρα. Έτσι ακριβώς το νιώθω. Μία από τις επιθυμίες μου ήταν αυτή η σημερινή που ζούμε σήμερα. Σας χαίρω για αυτές τις δράσεις. Σας χαίρω για ένα περισσότερο λόγο, που αυτές οι δύο εικούνες που είναι για παιδιά, για άτομα με αναπηρία, όχι με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρία, βρίσκονται και τα αγκαλιάζουν μια άλλη παιδική χαρά, η οποία δέχεται και χαίρονται τα παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και έτσι αυτό τι σημαίνει? Δίνουμε και το μήνυμα, αυτό είναι το μεγαλύτερο, ότι της ενότητας, της αποδοχής.